Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δυσβάσταχτο είναι το φορολογικό βάρος που καλείται να σηκώσει η ελληνική οικογένεια, ειδικά σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της Ευρώπης, όπως αυτό αποτυπώνεται στη τελευταία έκθεση του ΟΣΑ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, πάνω από το 38% του ετήσιου εισοδήματος μιας οικογένειας με δύο παιδιά στην Ελλάδα πάει σε φόρους και λοιπές κρατήσεις. Η συγκεκριμένη έκθεση αφορά το έτος 2016, το οποίο σημαίνει πως δεν λαμβάνει υπόψη της μια σειρά επιπλέον επιβαρύνσεων που ισχύουν από πέρσι. Την ίδια στιγμή που οι φορολογικοί συντελεστές είναι στα ύψη, δεν ισχύει βέβαια το ίδιο και με τις παροχές. Στη χώρα μας οι άνεργοι λαμβάνουν επιδόματα που φτάνουν το 42% του εισοδήματός τους όταν είχαν εργασία. Στο Λουξεμβούργο το αντίστοιχο ποσό φτάνει το 90,8%, στην Ολλανδία το 78,9% και στην Ιταλία το 72,8%. Στην συζήτηση για την επόμενη δόση προς την Ελλάδα αναφέρεται η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα των φιλελεύθερων θα ζητήσει να αναβληθεί η εκταμίευση. Σύμφωνα με δημοσίευμα, στην ηλεκτρονική έκδοση της Handelsblatt, το κόμμα των φιλελεύθερων θα ψηφίσει κατά της διάσωσης για την Ελλάδα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Στη σχετική συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμού, οι φιλελεύθεροι θα καταθέσουν το αίτημα να απορριφθεί η εκταμίευση της τέταρτης δόσης του δανείου ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προορίζονται κυρίως για την αποπληρωμή χρεών αλλά και ως μαξιλάρια για τη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μόνο στα χαρτιά εκπληρώνει η Αθήνα τις δεσμεύσεις προς τους διεθνείς πιστωτές, παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου. Σημαντικά μεταρρυθμιστικά μέτρα καθυστερούν ή αναβάλλονται, υποστηρίζουν και με αυτό το σκεπτικό θα ψηφίσουν. Σε θετικά πρόσημα φαίνεται πως επιστρέφουν οι υπηρεσίες πληροφορικής, ο εξοπλισμός και η αγορά λογισμικού το 2018, τάση που είχε ήδη διαφανεί από το 2017. Μάλιστα, η αγορά της πληροφορικής δείχνει να αναθερμαίνεται και στο καταναλωτικό τομέα με τα υψηλά ποσοστά πτώσης που καταγράφηκαν τα προηγούμενα έτη να αποτελούν παρελθόν, με τους υπολογιστές και τις εφαρμογές να κάνουν τη διαφορά στην ανωδική πορεία. Το θετικό πρόσημο που αναμένεται τη νέα χρονιά αλλά και η ανωδική πορεία του 2017 επιβεβαιώνει εν μέρη το γεγονός ότι η χώρα μας κινείται σε ρυθμούς ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος με τη σειρά του ενεργοποιεί επενδύσεις τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και με τις 809,06 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,43%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.